Έχουμε τον κύριο Χρήστο Παπαστεργίου, επιμελητή Α στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Καλημέρα σας, γιατρέ. Καλημέρα κύριε Παπαστεργίου. Θέλουμε να μας πείτε, πολύ. Επειδή σας ακούσαμε για το Σαββατοκύριακο, θέλουμε να μας πείτε πώς διαμορφώνεται η εικόνα σήμερα και τις επόμενες μέρες, γιατί πραγματικά αυτά που ακούσαμε να λέτε είναι πολύ, πολύ φοβιστικά για το παρόν και το μέλλον. Επιτρέψτε μου πριν περάσουμε σε αυτό για λίγα δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Να πω ότι για μας το νοσοκομείο Παπαγεωργίου σήμερα είναι μια μέρα θλίψης και λύπης, γιατί ο μεγαλύτερος από τους αδερφούς Παπαγεωργίου, οι δωρητές του νοσοκομείου, έφυγε από τη ζωή χθες, πλήρης ημερών βέβαια, αλλά η απώλεια είναι απώλεια και το έργο που αφήνει πίσω του είναι μεγάλο για να τον θυμίζει ευτυχώς. Μάλιστα, περαστικά. Ο Λεωνίδας Παπαγεωργίου. Ναι, έγραψαν, προσέφεραν με αυτό το νοσοκομείο η οικογένεια Παπαγεωργίου, συλληπιτήρια και στην ιατρική και στην οικογένεια του. Θα γινόταν στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία δύο Έχετε χρόνια δίκιο, ειδικά. Βέβαια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να μας πείτε να λίγο την εικόνα. Μια εικόνα. Ναι. Επιτρέψτε μου να σας πω δύο-τρεις χαρακτηριστικούς αριθμούς που νομίζω τα λένε όλα. Τον Νοέμβριο του 2020, πέρυσι δηλαδή, είχαμε στις 2 Νοεμβρίου 7 ασθενείς στη ΜΕΘ και 24-25 σε απλές κλίνες με κορονοϊό και σε 14 μέρες οι 7 γίναν 43 και οι 24 γίναν 230-240. Τώρα, στις 3 Νοεμβρίου είχαμε 25 ασθενείς στη ΜΕΘ, όταν ήταν μόλις 7 στα μέσα Οκτωβρίου και αυτοί έχουν γίνει 33 ήδη. Και ξεκινήσαμε όχι με 24 νοσηλευόμενους σε απλές κλίνες τον Νοέμβριο, με 80-85 και ευτυχώς αυτοί παραμένουν σταθεροί. Μάλιστα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εκεί εντοπίζεται οι προβλέψεις για το χειρότερο σενάριο για τη χώρα, σύμφωνα με την Επιτροπή των Επιδημιολόγων, μιλούν για 600 νοσηλευόμενους στη ΜΕΘ, στις ΜΕΘ τέλος Νοεμβρίου. Είμαστε στους 470 χθες με τα στοιχεία. Τα επίσημα. Όμως είναι και περισσότεροι. Γιατρέ μου, αν έχουμε 10.000 κρούσματα την ημέρα, όπως πολλοί φοβούνται, σε μια εβδομάδα. Αν δηλαδή δούμε ότι το πλησιάζουμε το 600 πριν το τέλος Νοεμβρίου, σημαίνει ότι πάμε πέρα από το χειρότερο σενάριο που είναι αυτή τη στιγμή στα χαρτιά. Άρα στο Δεκέμβριο, μετά ζήτημα είναι να υπάρχουν άλλες 300 ΜΕΘ και στο Ακριβώς, δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Να σκεφτόμαστε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερο και από το θέμα του κορονοϊού, είναι οι ασθενείς, ειδικά εκείνοι με τις σοβαρές παθήσεις, καρκινοπαθείς και άλλοι, που εδώ και 2 χρόνια πια έχει ξεπεραστεί κάθε όριο έγκαιρης αντιμετώπισης των προβλημάτων σε πολλούς από αυτούς. Δεν μιλάμε τώρα για προληπτικές εξετάσεις ή επαναληπτικές, μιλάμε για χειρουργία και θεραπείες που έχουν να κάνουν με σοβαρές παθήσεις. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα και από τον κορονοϊό. Φυσικά, βέβαια, γιατί πλέον είναι και ένας μεγάλος αριθμός ασθενών οι οποίοι δεν έχουν την νοσηλεία την οποία θα έπρεπε να έχουν. Αυτά τα ράντζα με έχουν σοκάρει στους διαδρόμους. Στο δικό μας νοσοκομείο που αντιμετωπίζονταν τα ογκολογικά περιστατικά που θέλαν χειρουργείο σε 2 μήνες, που είναι ένας χρόνος εντός των ορίων για την αντιμετώπιση τους, έχουμε ξεπεράσει τώρα σε πολλές περιπτώσεις και το πεντάμινο. Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω. Η λίστα μεγαλώνει ασθενής, δηλαδή, βέβαια. Σκεφτείτε λίγο την ψυχολογία ενός ασθενούς και του περιβάλλοντός του που έχει καρκίνο. Του λένε πρέπει να χειρουργηθείς, αλλά στο νοσοκομείο θα χρειαστείς 5-6 μήνες. Βέβαια, τι λέμε και έξω τώρα. Τα χειρουργία μπορεί να κάνουν και 5.000 και 10.000 ευρώ. Που ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει. Άρα, λοιπόν, η ταχύτητα θα πρέπει στον καρκίνο. Έτσι. Να φροντίσει να καλύψει, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, έχουν καταβάλει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, αλλά και ανασφάλιση να ήταν, δεν κάνει καμιά διαφορά. Φυσικά, συμφωνούμε. Θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να καλύψει αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν να καλυφθούν, ειδικά για τόσο σοβαρά ζητήματα υγείας. Γιατρέ, δύο ερωτήματα που είναι. Σε ένα. Πρώτον, θέλω να μας πείτε σε σχέση με πέρυσι τέτοια εποχή, αν η εικόνα είναι η ίδια ή χειρότερη. Και σας δεύτερο. Για την μονάδα εντατικής θεραπείας είναι χειρότερη ήδη. Χειρότερη ήδη, μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τους απόλυτους αριθμούς, είναι χειρότερη και για τις κλίνες απλής νοσηλείας. Αλλά η αναλογική εξέλιξη δείχνει να είναι στις κλίνες απλής νοσηλείας πιο σταθεροποιημένη. Μάλιστα. Αυτό δεύτερον, θα το δούμε στις επόμενες λίγες μέρες, ωραία, αν θα παραμείνει σταθερό ή αν θα εξελιχθεί δυστυχώς προς τα χειρότερα. Και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι για αυτή την ίδια και χειρότερη εικόνα
ευθύνεται αυτό που ευθυνόταν και πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή παρελάσεις, γιορτές, ιστορία, χαλαρότητα κλπ. Οτιδήποτε αυξάνει τις συναθρήσεις, τις συγκεντρώσεις πληθυσμού, περιορίζει τη χρήση των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας, προφανώς αυξάνει και τη διάδοση του κορονοϊού. Είναι αυτονόητο. Μάλιστα. Αυτό που είναι όμως πιο σημαντικό να έχουμε υπόψη μας όλοι, επιτρέψτε μου να πω, είναι δύο πράγματα. Ναι. Ένα, ότι και οι εμβολιασμένοι, ακόμη και οι πλήρως εμβολιασμένοι, έχουν μια πιθανότητα μικρή να νοσήσουν, πολύ μικρή να νοσήσουν σοβαρά. Μπορεί να μεταδίδουν και εκείνοι τον ιό, ακόμη και αν αισθάνονται και είναι υγιείς. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, ότι και οι εμβολιασμένοι πρέπει να τηρούν απόλυτα τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προστασίας. Και το δεύτερο είναι ότι η πολιτεία, όλοι όσοι είναι σε θέσεις ευθύνης, θρησκευτικές, πολιτικές, αυτοδιοικητικές, αλλά και ο κάθε πολίτης, απλώς όσο πιο μεγάλη η θέση, τόσο πιο μεγάλη και η ευθύνη, θα πρέπει να εκπέμπουν ένα σαφές και σταθερό μήνυμα. Και όχι το τελευταίο μας ερώτημα, κύριε Παπαστεργίου, υπάρχουν σήμερα ασθενείς με COVID, οι οποίοι, ή και άλλων από άλλες ασθένειες, οι οποίοι μένουν, είναι σε λίστες αναμονής έξω από τις ΜΕΘ, και αν ναι, γιατί δεν μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία, γιατί δεν γίνονται διαμετακομιδές? Έχουν γίνει σποραδικά τις προηγούμενες μέρες μεταφορές και σε άλλα νοσοκομεία και εκτός κεντρικής Μακεδονίας ακόμη. Φυσικά, αλλά δεν συνεχίζονται. Υπάρχουν ασθενείς που είναι διασωληνωμένοι και σε απλές κλίνες, χωρίς να κινδυνεύει από αυτόν τον λόγο ακόμη η υγεία τους. Αλλά νομίζω ότι αν συνεχιστεί αυτό που λέγαμε πιο πριν ως εξέλιξη, πολύ σύντομα θα χρειαστεί να μεταφερθούν, όπως είχε γίνει και πέρυσι, όχι μόνο σε γειτονικούς νομούς, αλλά ακόμη και στην Αττική και στην Κρήτη. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παπαστεργίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά. Βεβαίως, αυτό είναι σημαντικό.